μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο Παρίσι. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρί 4 στη Σορβόνη και παράλληλα διδάσκει το μάθημα του γεωπολιτισμού στο International Studies in History και Business of Art and Culture, όπως λέγεται, ESA, στο Παρίσι. Είναι και γνωστός συγγραφέας. Τον καλημερίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άλλωστε είναι σαν να είμαι στο Παρίσι, διότι χτες ήρθα, που σημαίνει ότι μπορώ να σας μεταφέρω το κλίμα. Είναι θέμα μερικών ωρών δηλαδή, διαφορά. Ναι. Τρία πράγματα έτσι έχω μέσα στο μυαλό μου. Καταρχάς, τι γίνεται με τον κορονοϊό. Διαβάζω εδώ ότι έχουμε 2,14 εκατομμύρια περιστατικά θετικά και έχουμε 49.232 θανάτους. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα και ισχύει ότι όσο περνάει ο καιρός, αντί η κατάσταση να σταθεροποιείται, που είναι το επιδιωκόμενο, ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί παρά τα δύσκολα μέτρα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι δεν έχει πιστεί ο κόσμος, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, δεν έχει πιστεί, άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση για λίγο, δεν έχει πιστεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με αποτέλεσμα, ειδικά εκεί στα λεγόμενα προάστια, που είναι και οι λόγοι είναι και πολιτικοί και πολιτιστικοί εναντίον της Γαλλίας και ούτω καθεξής, εκεί δημιουργείται ένα κλίμα αντίθετο με τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια εύκολη διασπορά. Δηλαδή επίσης υπάρχει το θέμα το οικονομικό, το κοινωνικό. Υπάρχουν διαδηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή κάθε λίγο υπάρχουν μικροδιαδηλώσεις παντού. Ναι, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια μεγάλη διαδήλωση εναντίον του νέου νόμου που πάει να περάσει ο κύριος Μακρόν, που θα ποινικοποιεί, από ό,τι κατάλαβα, ακόμα και τη δημοσίευση φωτογραφιών των αστυνομικών οι οποίοι θα συμμετέχουν σε επιχειρήσεις καταστολής ή αστυνόμευσης. Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η δυσπιστία που έχει ο κόσμος, για να είμαστε ρεαλιστές, εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό, εγώ σας μεταφέρω ένα κλίμα τώρα, όσο μπορώ πιο αντικειμενικά. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να περάσει μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι αυταρχικά, δηλαδή ο Μακρόν, και επίσης να διαλυθεί το μικροεμπόριο. Ναι. Αυτοί οι οποίοι πλήττονται θανάσιμα είναι αυτοί που έχουν το μικροεμπόριο, ειδικά εν ώψη Χριστουγέννων. Με αποτέλεσμα αυτό, τα δύο αυτά, συν το γεγονός ότι έχει αναγγελθεί ότι θα περάσει και το συνταξιοδοτικό, είναι μια τριάδα διαβόλου για την εσωτερική κατάσταση. Με αποτέλεσμα ο πολλής κόσμος να λέει ότι εγώ απειλούμαι με τεράστια καταστροφή. Τώρα δεν με πειράζει, ας πούμε, ο κορονοϊός μπροστά στην καταστροφή. Δηλαδή, μιλάμε για παράλογες σκέψεις, αλλά έχουμε φτάσει εκεί από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν και το πρόβλημα της υγείας από τη μία, αλλά και από την άλλη δεν μπορούν να δεχτούν τη μεγάλη συντριβή η οποία έχουν υποστεί οικονομικά. Αυτό πρέπει να βρει μια λύση η κυβέρνηση γαλλική, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να το λύσει. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, νομίζω, ότι στη Γαλλία υπάρχουν ανισότητες, κυρίως σε φτωχές, έτσι, υποβαθμισμένες και αστικές και μη αστικές περιοχές. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας θυμός στην κοινωνία που δεν είναι και τωρινός. Έτσι, δεν ξύπνησαν σήμερα με τον κορονοϊό. Αδυνατό βεβαίως να καταλάβω γιατί ο Μακρόν να θέλει να πλήξει το μικρό εμπόριο. Δεν πηγαίνει το μυαλό μου σε μια λογική εξήγηση. Δεν νομίζω ότι το κάνει ο ίδιος, αλλά το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο. Οι δυσκολίες είναι τέτοιες που οι πρώτοι που πλήττονται από το θέμα του κορονοϊού είναι αυτοί οι μικροεγόμενοι μικροέμποροι, οι οποίοι προσπαθούσαν με διάφορα, αν θέλετε, ζιγζάκ να επιβιώσουν. Ναι.
Τώρα τους είναι καθυλωμένοι όλοι μέσα, δεν μπορούν να βγουν έξω να πουλήσουν τα προϊόντα τους, δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα δημιουργικά, τα ζιγ-ζακ της επιβίωσης που κάναν, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό είναι αυτοί να βρίσκονται στο περιθώριο και να μην μπορούν να ζήσουν με τις διάφορες μικροσυνδρομές που δίνει το κράτος. Είναι μικρές αυτές οι συνδρομές, πράγματι, κύριε Κεδαβέτα. Είναι μικρές συνδρομές, δηλαδή είναι ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, δηλαδή όπως και εδώ. Αν είσαι μικροεπιχειρηματίας θα πάρεις μικρότερα χρήματα από ότι μια μεγάλη εταιρεία η οποία περνάει κρίση. Ξέρω εγώ, από ότι η Aegean για παράδειγμα. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Τεράστιες οι διαφορές. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία περιφερειακή στη Γαλλία, η οποία είναι η κοινωνία των προαστίων. Ναι. Αυτή η κοινωνία των προαστίων, όπως έχουμε δει και στα διάφορα φιλμ, έχει δημιουργήσει μια κοινωνία του μικροεμπορίου. Mm-hmm. Αυτή η κοινωνία του μικροεμπορίου έχει υποστεί τεράστια ζημιά στα πλαίσια αυτών των μέτρων της καραντίνας και τα λοιπά. Όταν λέμε να το εικονοποιήσουμε λίγο, ναι, πείτε ναι. μου μερικά μαγαζιά του μικροεμπορίου. Δεν μιλάμε μόνο για εστίαση, καφέ και τέτοια, μιλάμε όχι, για μικρά βιβλία. Που... τα τουριστικά. Τα τουριστικά, ναι. Ήταν και να καταλάβει ο κόσμος. Τα τουριστικά. Επίσης, άμα πάτε στα διάφορα, ας πούμε, πάτε στην περιοχή Σεντενή, που είναι και μια εκρηκτική περιοχή, mm-hmm. υπάρχουν και διάφοροι μικροί τόποι συναντήσεων των λεγόμενων πιστών μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πούμε, οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι, κάπου συναντιόνται μεταξύ τους και έχουν διάφορες παραδοσιακές συναντήσεις. Και αυτό έχει σταματήσει. Mm-hmm. Μιλάμε για τους μικροπολιτές που είναι στον δρόμο. Μάλιστα. Και αυτό έχει σταματήσει. Αυτά όλα είναι μια μικρή οικονομία η οποία συντηρεί τις λεγόμενες περιφερειακές οικογένειες, τη λεγόμενη περιφέρεια της Γαλλίας, του Παρισιού, και έτσι κάπως έχει βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Για όσους Μάλιστα. δεν έχουν ενσωματωθεί στο κέντρο. Να σας ρωτήσω τέλος, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μου με πιέζει πάρα πολύ τώρα. Η δίκη που ξεκίνησε χθες του Σαρκοζή έχει ναι. διακοπεί λόγω του γεγονότος ότι ο Ζιλμπέρ Αζιμπέρ, πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που επίσης κατηγορείται για ναι. συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση της διαφθοράς, δήλωσε ότι είναι ασθενής ή ελέγχθηκε αυτό και θα συνεχιστεί η δίκη του? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα δικονομικά μέσα για να μπορέσει η δίκη να τραβήξει σε χρόνο, γιατί εδώ πέρα παίζεται το πολιτικό μέλλον του Σαρκοζή. Μάλιστα. Εάν ο Σαρκοζή θα έχει έστω και μία πιθανότητα για να μπορέσει να ξεφύγει από τις βαριές κατηγορίες, γιατί πρόκειται για βαριές κατηγορίες αυτά που λένε, ναι. δεν είναι απλό πράγμα, έχει αλλάξει όλη τη δομή της, αυτό που λέμε influence, που λέμε στα γαλλικά, δηλαδή την επίδραση mm-hmm. πάνω στις δομές της εξουσίας. Και οι Γάλλοι έχουν τη διάκριση των εξουσιών, είναι πάρα πολύ τυπικοί σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουν οι δικηγόροι του με κάθε μέσον και οι διάφοροι άλλοι να κρατήσουν, πιστεύοντας ότι όσο καθυστερεί τόσο ίσως παρουσιαστούν κάποια γεγονότα. Μάλιστα. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο στην πορεία. Πιστεύω ότι ο Σαρκοζή θα τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα mm-hmm. γιατί τα στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά εναντίον του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Λυπάμαι που δεν έχω περισσότερο χρόνο, αλλά ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστώ, σας εύχομαι ό,τι καλό. Και εγώ το ίδιο σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα σας. Και προσοχή, γιατί δεν είναι αστεία αυτά τα οποία βιώνουμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρί 4 στην Σορβόνη.